Αναπάντητα ερωτηματικά αβάσταχτος πόνος. Η μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο πατέρας του, η αδελφή του Ελένη και ο μικρότερος αδελφός του Πέτρος ζητούν δικαίωση για τον χαμό του 20χρονου. Η Μαρία Γιακουμάκη, η τραγική μάνα, 3-24 ώρα μετά την κηδεία του παιδιού της στο σελί του Ρεθύμνου, ζητά να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να μην αποσιωπηθεί η υπόθεση. Αυτό που ζητάω είναι να δικαιωθεί το παιδί μου, εάν υπάρχουν ένοχοι να τιμωρηθούν. Και να μην κλείσει αυτή η ιστορία, να μην αποσιωπηθεί από τη... και να μην κλείσει ο φάκελος. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι θα βρεθούν οι ένοχοι, θα τιμωρηθούν αυτοί που είχαν μετατρέψει τη ζωή του παιδιού σας σε κόλαση? Δεν ξέρω αν αυτό κατά πόσο μπορεί να γίνει, είναι όμως η επιθυμία μου. Η μητέρα του Βαγγέλη, όπως αναφέρει, δεν γνώριζε τίποτα από όσα περνούσε ο γιος της στην γαλακτοκομική σχολή. Τα κρατούσε όλα μέσα του, λέει. Όλα. Ναι, εμείς δεν ξέραμε τα γεγονότα τόσο σοβαρά. Ποτέ δεν σας είχε πει τίποτα για τα βάσανα, όλα αυτά που περνούσε και τις δοκιμασίες που περνούσε στη σχολή? Όχι. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να δικαιωθεί ο Βαγγέλης. Ζητάμε ειρηνικό τρόπο, όπως και εκείνος διαχειρίστηκε την κατάσταση όλη. Και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και η αδελφή του Βαγγέλη, Ελένη Γιακουμάκη, μέσα από την σελίδα της στο Facebook, ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Για την Ελένη αυτός ο αγώνας για την αλήθεια δεν τελειώνει ποτέ. Μέσα από τη σελίδα της ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράστασή του. Βρήκαμε το Βαγγέλη μας. Τώρα όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Αυτοί που ευθύνονται θα πληρώσουν. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν σε αυτό τον αγώνα. Ο μικρότερος αδελφός του Βαγγέλη, ο Πέτρος, το αγόρι που τόσο καιρό αγωνιούσε σιωπηλά, άλλαξε το μαύρο στο προφίλ του στο Facebook και ανέβασε μια φωτογραφία με τον αδελφό του από τα παιδικά τους χρόνια. Εδώ και περισσότερες από 40 μέρες έγινε ο Βαγγέλης ολόκληρης της Ελλάδας. Το αγόρι που έκανε εκατοντάδες μάτια να δακρύσουν με τον άδικο χαμό του μόλις τα 20 του χρόνια. Το νεαρό αγόρι με τα όμορφα μάτια που όλοι αγάπησαν χωρίς καν να έχουν γνωρίσει. Δυο στενοί συγγενείς του, ο νονός του και η θεία του, μιλούν στην εκπομπή για το δικό τους Βαγγέλη. Το καλύτερο παιδί, το χαρούμενο πλάσμα, τον άγγελό τους όπως τον αποκαλούν. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω ήταν ένα γλυκύτατο παιδί. Αυτό που λέμε σαν την είδαμε στο γάλα μεταξύ όλων αυτών. Ήταν το καλύτερο παιδί που μπορεί να έχει μια οικογένεια, ο Βαγγέλης. Το καλύτερο παιδί που μπορούσε να έχει ένας πατέρας, μια μάνα. Από μικρός είχε πάντα αυτό το όμορφο χαμόγελο χαραγμένο στα χείλη του και μια φυσική ευγένεια που κέρδιζε όποιον βρισκόταν γύρω του. Από μικρός ήταν το ίδιο. Καλό παιδί, καλοαναθρημένο, ευγενικό, πάντα χαμογελαστό. Τίποτα δεν είχες να πεις κάτι να του προσάψεις. Αυτή η ευγένεια ήταν και το χαρακτηριστικό που κάποιους μάλλον τους ενοχλούσε και τους έκανε να τον στοχοποιήσουν επειδή εκείνοι είχαν άλλη νοοτροπία. Για μένα το πιθανότερο είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να θέλουν τον σκότωσαν γύρω του. Αλλιώς δεν εξηγείται. Και άλλοι λένε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και προφανώς ήταν καταθλιπτικό. Τον κάνανε. Δεν θες πολύ για να σε αποτρελάνουν. Πάντα ήταν ένα καλό, ήσυχο παιδί, ευγενικό πάντα από μικρό. Δεν του αρέσανε οι πυροβολισμοί. Δεν του άρεσε τόσο ο ψευτοεγωισμός που έχουν όλοι. Όταν χρειαζόταν και όπου χρειαζόταν, έπαιρνε μέρος. Είχε γνώμη. Ήταν μικρό παιδί, δεν μπορείς να το κρίνεις σαν έναν άντρα. Ήταν παιδάκι. Τα παιδιά τώρα δεν είναι όπως είμαστε εμείς όταν είμαστε 20. Τα παιδάκια τώρα γίνονται 30 και ακόμα παιδάκια είναι. Η γαλακτοκομική σχολή ήταν ένα όνειρο για εκείνον. Ήταν όμως και μια διέξοδος, μια ευκαιρία για να πετάξει με τα δικά του φτερά. Ο πατέρας του με το θείο του έχουν πάρα πολλά πρόβατα, έχουν μεγάλη μονάδα κτηνοτροφίας και αυτό μπορεί να το επέλεξε. Η ευγένειά του είχε να κάνει, αλλά ακούγονταν και κοινωνικό πάρα πολύ και είναι κρίμα, δηλαδή το παιδάκι δεν ήθελε να αποσυρθεί στον εαυτό του. Στη σχολή του στα Γιάννενα θέλησε ο Φουκαράς να ανοίξει αυτό που λέμε τα φτερά του, βρέθηκε σε έναν άλλο χώρο.